Έχουμε υπό την αιγίδα πολλά δημόσια πανεπιστήμια. Τα δημόσια πανεπιστήμια δεν πληρώνουν φυσικά. Αλλά από την ιδιωτική εκπαίδευση μας πίστεψαν και μας στήριξαν το BCA. Με το χάρη συνεργαζόμαστε σε αρκετά project για να μείνουμε Ελλάδα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και με τον Κύρο βέβαια, γιατί τον είδα κάπου και εκείνο. Κύρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χάρη, έχεις το... The floor is yours. Χαίρετε και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, μια και είμαι νομίζω τελευταίος σχετισμός. Έχουμε αρεπάκι. Είμαι λοιπόν σύντομος, θα πω δύο πραγματάκια. Το πρώτο είναι γενικό και το άλλο είναι λίγο πιο ειδικό. Το γενικό είναι ότι κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει σωστά σε αυτή τη χώρα όταν, όταν ακούσαμε για 30 εκατομμύρια αφήξεις τουριστών φέτος, όταν έχουμε 38% ανεργία νέων δυστυχώς και γνωρίζουμε ότι πάνω κάτω από 5.000 φοιτητές το χρόνο σπουδάζουν ναυτιλιακές και ξενοδοχειακές σπουδές στην Ελλάδα. Κάτι δεν πρέπει να πηγαίνει λοιπόν σωστά. Εγώ το αποδίδω προσωπικά στο γεγονός, όπως είδαμε στο βίντεο πριν με τον Μπέιλι και την ουρά, αποδίδω στο γεγονός ότι υπάρχουν δύο ειδών Ελλάδες, δύο ειδών νέοι πλέον. Είναι οι νέοι σαν και εσάς, οι οποίοι αγωνίζονται, είναι λιοντάρια, βλέπουν τον Μπέιλι και δεν βλέπουν την ουρά. Και υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, η οποία βλέπει την ουρά και δεν βλέπει τον Μπέιλι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να μας απασχολεί όλους, ιδιαίτερως πολύ. Δεν λέω μόνο για την πολιτεία, μιλάω για τον ιδιωτικό τομέα επίσης. Διότι θα πρέπει να δώσουμε παραδείγματα σε αυτούς τους νέους, οι οποίοι είναι εκεί έξω, οι οποίοι είναι ανεργοί ή υποεργάζονται, ξέρουμε τι μορφές εργασίας υπάρχουν πλέον. Και να τους πούμε ότι υπάρχουν δύο τομείς οικονομίας που η Ελλάδα τα πηγαίνει περίφημα. Έχει 30 εκατομμύρια, λαμβάνει 30 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο, έχει μερικές από τις καλύτερες, τη μεγαλύτερη βιομηχανία ναυτιλιακή στον κόσμο. Και πρέπει να ακολουθήσετε αυτά τα δύο επαγγέλματα. Αυτό είναι το ένα που θέλω να πω το γενικό. Να πω συγχαρητήρια στην κυρία Πεζαντάκου για την εξαιρετική αυτή διοργάνωση στο ΓΕΣ. Είμαστε η πρώτη φορά που συμμετέχουμε και εμείς και είναι μεγάλη μας τιμή. Και να πω κάτι λίγο πιο ειδικό και θα κλείσουμε αυτό. Εμείς στο BCA College είμαστε ένα από τα παλαιότερα κολέγια, στην ιδιωτική βέβαια, έτσι, ιδιωτική παιδεία, ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είμαστε ένα από τα παλαιότερα κολέγια της Ελλάδας που εισάγαμε ναυτιλιακές και τουριστικές σπουδές. Και επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη σε αυτούς τους δύο χώρους, κατάλληλα καταρτισμένων στο λεωγόν, αλλά και υπάρχει και μια νέα αγορά που διαμορφώνει τώρα με την κρουαζιέρα, προσφέρουμε φέτος, το 2018, θα λανσάρουμε το πρώτο πρόγραμμα, bachelor's πρόγραμμα, προπτυχιακών σπουδών, πάνω σε cruise management κρουαζιέρας. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλα τέτοια προγράμματα, αν θα λανσαριστούν αυτή τη χρονιά, πάντως θεωρώ ότι είναι από τα πρώτα που θα βγουν στην αγορά. Ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο θα το συνδιαμορφώσουμε μαζί με το University of Plymouth, με τα παλαιότερα ρωτανικά πανεπιστήμια, το οποίο θα εστιάζει σε διάφορα, θα εστιάζει στους δύο αυτούς τομείς, προσφέροντας μαθήματα όπως F&B Management, όπως Housekeeping Operations, αλλά και ναυτιλιακά μαθήματα όπως γενικότερο Operations, Chartering, Carriage of Goods by Sea κ.ο.κ. Να πω και πάλι συγχαρητήρια. Θα είμαι και εγώ εδώ μαζί με τους συνεργάτες μου για το networking event, διότι θέλετε να συζητήσουμε πάνω σε αυτό το πρόγραμμα ή οτιδήποτε άλλο κρίνεται ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε και πάλι και κλείνουμε αυτό. Ευχαριστώ.